Καλώς ήρθατε, κυρία Φωτίου. Καλησπέρα, κύριε Μαλλή. Θα ήρθαμε στο Λουκάνικα. Ναι, πρέπει να δώσω το λόγο και στον κύριο Τζαβάρα. Αναρωτιέμαι με ποιες υπηρεσίες θα μαζέψει τη φοροδιαφαγή όταν έχει ξεκληρήσει όλες τις ΔΟΕ. Ναι. Εσείς νομίζετε ότι έχει μηχανισμούς? Εγώ μήπως πιστεύω... παρουσίασε κανένα πρόγραμμα η κυβέρνηση? Μάλιστα, και να απαντήσω. Ελάτε, κυρία Φωτίου. Κοιτάξτε, το να ανταποκρίνεσαι σαν ένα κόμμα στα λαϊκά αιτήματα, στα κοινωνικά αιτήματα, αυτό δεν είναι λαϊκισμός, όπως έχει εγγραφεί στην ελληνική πραγματικότητα με το στίγμα. Λαϊκισμός στην ελληνική πραγματικότητα εγγράφεται αυτός που κοροϊδεύει, ο οποίος ενσωματώνει τα αιτήματα των πολιτών και των λαϊκών μαζών για να τους καπελώσει την πραγματικότητα και να τους κοροϊδέψει. Αυτό είναι που είδαμε από τις κυβερνήσεις του δικομματισμού. Όσο για τις διαρθρωτικές αλλαγές, να ρωτήσω τον πρώην Υπουργό πώς είναι δυνατόν ένας από τους πολύτιμους πόρους που είναι η αρχαιολογική τόπη να καταργείται ολόκληρη η υπηρεσία η οποία σχεδίαζε τους αρχαιολογικούς τόπους, από εκεί δηλαδή που είναι από τους μεγάλους μας πόρους και οικονομικούς, και αυτό να το θεωρεί μεταρρύθμιση ο Υπουργός. Του συνέβη στο Υπουργείο του. Θα μου δώσετε πώς είναι δυνατόν να απαντήσω. Βεβαίως, σε όλα. Πώς είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι είναι μεταρρύθμιση το να αφήνουμε αφύλακτα τα παιδιά μας στα σχολεία με την κατάργηση όλων των φυλάκων, στην πορνεία, στα ναρκωτικά και στο φασισμό? Αυτό κάνανε γιατί κατήργησαν 2.000 φύλακες. Πώς είναι δυνατόν να είναι μεταρρύθμιση, να μην μπορούν να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια με τους διοικητικούς που κατήργησαν? Πώς είναι δυνατόν να είναι μεταρρύθμιση το να μην υπάρχει κανένα σχέδιο, κανένα σχέδιο για τη φοροκλοπή, φοροαποφυγή, για τα λεφτά τα οποία διέρευσαν? Πώς είναι δυνατόν εν τέλει ένα κράτος το οποίο λέει ότι είναι χρεωμένη η ΔΕΗ να μην στέλνει ενάγοντα στα 250 εκατομμύρια που τις έφαγε η Energa Power, δηλαδή μάζευε τα λεφτά και δεν τα απέδωσε στο δημόσιο, τα λεφτά της ηλεκτρικής ενέργειας τα μάζευε και δεν το απέδωσε, και όχι μόνο να μην παραστεί ως ενάγοντας ή ο κύριος Τουρνάρας ή ο κύριος Καμίνης, γιατί αφορούσε όλους τους δήμους προφανώς, το Δήμο της Αθήνας και τα λοιπά. Μόνο που το έχει διαψεύσει ο κύριος Καμίνης αυτό. Αλλά να πάει και ο δικηγόρος υπέρ αυτού που δεν τα απέδωσε ο κύριος Βορύδης. Σήμερα επιστρατεύτηκαν στη ΔΕΗ και οι δικηγόροι οι οποίοι δουλεύουν στη ΔΕΗ. Ενώ ο κύριος Βορύδης υπέρ του δημοσίου συμφέροντος υποστήριξε, ενώ ηρωνικά το λέω, υπέρ του δημοσίου συμφέροντος την εταιρεία που έκλεψε τα λεφτά. Λοιπόν, τους ξέρετε καλά τους δικηγόρους της ΔΕΗ? Να το τα λέτε αυτά. Τους ξέρετε καλά τους δικηγόρους και τους νομικούς της ΔΕΗ? Να σταματήσουν όλα αυτά τα περιβόητα περί... Εσείς τους ξέρετε, ρωτάω. Τους δικηγόρους, τους νομικούς ΔΕΗ που παζαρεύουν το μαγαζί, τους ξέρετε? Εγώ λέω για τους παράλογων. Κάνατε αναφορά. Ότι εγώ σας λέω, τους ξέρετε. Στρατεύτηκαν. Ρωτήστε ως βουλευτές άλλους του κομματός, θα σας πούνε. Ως επικίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια στην παραγωγή ενέργεια. Για την ΕΑΧΑ σας ρωτάω. Ένωση αρχαιολογικών χώρων. Αυτή καταργήσατε. Αφήστε με να θα το πάρετε αμέσως το μήνυμα. Πρώτον, για την ΕΑΧΑ ήμουνα εκείνος και έπρεπε να το γνωρίζετε αυτό. Και το ξέρει πάρα πολύ καλά η αρμόδια λειτουργός που έχει την ευθύνη, ότι ήμουνα εκείνος που είχα από την πρώτη στιγμή ταχθεί υπέρ της διατήρησης της ΕΑΧΑ. Και αυτό οφείλατε, κυρία Φωτίου, να το ξέρετε. Το ξέρω, κύριε Υπουργέ, αλλά λέω τι ωραία που έγινε η μεταρρύθμιση στο Υπουργείο σας. Παρά τη θέλησή σας. Δεν ευθύνομαι εγώ για αυτή όμως. Γιατί ο κύριος προηγουμένως, ο δημοσιογράφος που μου έκανε επίθεση, είπε τι έκανατε εσείς. Δεν σας έκανε. Όποιος ασκεί κριτική δεν κάνει επιθέσεις, ο κύριος Κάτζης. Και θα μου δώσετε κάνω επιθέσεις, κύριε Τζαβάρα, θα το νιώσετε. Δεν σας έκανε επίθεση. Η κυρία Φωτίου. Εσείς κάνετε τον καθηγητή εδώ. Εγώ λοιπόν είχα ως όραμα την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με όχι το σχέδιο το οποίο ακολουθείτε όταν πήγα στο Υπουργείο, δηλαδή το να βάλουμε τα αρχαία στα μουσεία και να καλλιεργούμε μια νεκρόφιλη σχέση με το παρελθόν του πολιτισμού μας,
αλλά ήμουνα εκείνος ο οποίος στο οργανόγραμμα του Υπουργείου έκανα διεύθυνση αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί το πρώτο μείζον θέμα που πρέπει να αντιμετωπίζετε στρατηγικά όσον αφορά την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ότι ενώ διαθέτουμε μια πυρηνική δύναμη κυριολεκτικά στον πολιτισμό, αυτή τη δύναμη δεν τη χρησιμοποιούμε για να την αξιοποιήσουμε, για να έχουμε πόρους. Και οι πόροι δεν είναι μόνο υλικοί. Το λέτε σε εμάς. Εσείς κυβερνάτε. Ήμουνα εκείνος που οργάνωσε για πρώτη φορά την Επιτροπή. Βλέπετε λοιπόν ότι με τρόικα και μνημόνια προσωπικές πολιτικές δεν υπάρχουν. Και κυρίως. Με τρόικα και μνημόνια προσωπικές πολιτικές δεν υπάρχουν. Αυτό βλέπετε και το λέτε με το δικό σας παράδειγμα. Πολύ ωραία, κύριε. Δεν σας άκουσα γιατί υπάρχει απόσταση που μας χωρίζει. Ναι, λέω ότι λέτε και πολύ σωστά. Ναι. Ότι με τρόικα και μνημόνια προσωπικές πολιτικές ευφυείς ή όχι σαν τη δικιά σας δεν υπάρχουν. Φαντάζομαι ότι είσαστε εναντίον και των Αιγιαλών, κύριε Τζαβάρα, δηλαδή της εναέλειας αρχαιολογίας. Γιατί το θέμα του Αιγιαλού είναι. Όχι, δεν έχουμε χρόνο να το ανοίξουμε. Είναι ακριβώς το θέμα. Να ξέρετε, κυρία Φωτίου, είναι κοινόκτητο πράγμα. Είναι κοινόκτητο πράγμα. Και κανένας δεν έχει το δικαίωμα με βάση την νομοθεσία που ισχύει να τον απαλωτριώσει.